Φεστιβάλ Αθηνών παρουσιάζουμε την Αντιγόνη του Ζάνα Νούιχ, ένα έργο γραμμένο το 1942 στην ιδιότυπη ναζιστική κατοχή της Γαλλίας. Ένα κείμενο το οποίο, παρότι γραμμένο τότε, μοιάζει να είναι πάρα πολύ επίκαιρο σήμερα. Ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε την παράσταση είναι αλληγορικός. Έχουμε τονίσει την αντίθεση των ηλικιών που εμπεριέχεται μέσα στο κείμενο. Έχουμε δημιουργήσει ένα γερασμένο, συμβιβασμένο κράτος, το οποίο κατασπαράζει κάθε τι νέο, κάθε πράγμα το οποίο ελοχεύει ζωή. Έτσι, η Αντιγόνη και ο Αίμονας, οι οποίοι θα μπορούσαν να φέρουν κάτι νέο σε αυτόν τον κόσμο, είναι τα θύματα αυτής της κοινωνίας που τρώει τις σάρκες της. Η Αντιγόνη καλύπτει το από ένα πέπλο μυστηριακό. Υπάρχει μια ανυπακοή εγγενής στο ρόλο αυτό που δεν αιτιολογείται ακριβώς ποτέ μέσα στο έργο. Είναι μια ανυπακοή που σχεδόν υπαγορεύεται από τα σπλάχνα της. Σαν να αντιδράσει όλες τις συνθήκες μέσα στις οποίες εγκλωβίστηκε από γέννηση νιού της. Η Αντιγόνη αυτή του Ανούη δεν μας δίνει τα επιχειρήματα. Μας έχει δώσει ο Σοφοκλής ότι γεννήθηκα για να αγαπώ. Μας λέει όμως ότι παρόλο που ξέρω ότι θα με σκοτώσεις, εγώ θα κάνω αυτό που μπορώ. Γιατί αυτό που μπορώ πρέπει να το κάνω. Αυτό που μπορούμε πρέπει να το κάνουμε. Να καταλαβαίνεις λοιπόν πως αν κάποιος άλλος εκτός από αυτά τα κτίνημα σε λίγο αυτό που προσπάθησες να κάνεις θα είμαι υποχρεωμένος να σε φανατώσω. Αν σου πάσεις τώρα, αν αρνηθείς αυτή την τρέλα, έχω μία ευκαιρία ακόμα να σε σώσω. Ο ρόλος του Κρέοντα είναι αυτή η διεκπεραίωση της εξουσίας και της λογικής της εξουσίας μιας καθημερινότητας που, όπως λέει γλαφυρά ο ίδιος ο Κρέων, δεν πρόκειται για καμία περιπέτεια αλλά για ένα επάγγελμα καθημερινό. Ακριβώς σαν ένα επάγγελμα διεκπεραιώνει το θάνατο ενός ανθρώπου, της Αντιγόνης συγκεκριμένα. Και στο φινάλε του έργου, ενώ έχουν μεσολαβήσει τρεις θάνατοι, και η Αντιγόνη και ο Αίμων, ο γιος του και η σύζυγός του, ο Κρέων του Ανούη ρωτάει το μικρό του υπηρέτη τι ώρα είναι. Πέντε. Έχουμε να κάνουμε κάτι 5 η ώρα. Ναι, λέει, έχουμε συμβούλιο. Αφού έχουμε συμβούλιο, μικρέ, πρέπει να πάμε.